Η ιστορική πορεία του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι συνώνυμη της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρέθηκε και βρίσκεται διαρκώς δίπλα σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες, σε όλες τις φορτισμένες συναισθηματικά, εθνικά και πολιτικά στιγμές της ελληνικής κοινωνίας. Από το 1897 είναι παρόν για να προσφέρει αρρωγή και συμπαράσταση με συνέπεια και ανιδιοφέλεια. Από βάθος καρδιάς σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και ετοιμάτε με την παρουσία σας την ωραία, ιδιαίτερα σημαντική για μας εκδήλωση. Μια εκδήλωση που πιστέψτε με αποτελεί απόκτηση χώρου τιμής, σεβασμού και μνήμης σε υπέρλαντους ανθρώπους που θυσίασαν όχι μόνο περιουσίες αλλά και τη ζωή τους για να κάνουν τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό το μεγαλύτερο εθελοντικό και ανθρωπιστικό οργανισμό της Ελλάδος για 140 χρόνια. Μια πραγματικά ξεχωριστή εκδήλωση για τα 140 χρόνια Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και 80 χρόνια Περιφερειακό Τμήμα Δράμας. Αμέσως μετά την απονομή τιμητικών διακρίσεων ακολούθησε μια ομιλία ξεχωριστή και πρωτότυπη από τον Σπυρίδωνα Τσαρτσίδη, εκπαιδευτικό συλλέκτη, ιστορικό ερευνητή, πρόεδρο του Πολεμικού Μουσείου Μιχάλη Τσαρτσίδη, με θέμα «Οι νοσηλεύτριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και το έπος του 40». Ήρθαμε σήμερα για να θυμηθούμε, να δοξάσουμε και να τιμήσουμε. Παρακαλώ, καθίστε. Με την έγκαιρη και πλήρη προετοιμασία, την αυταπάτηση και την υψηλή επιστημονική κατάρτιση των διπλωματούχων και εθελοντριών αδελφών, αναδεικνύεται ο σπουδαιότερος συνεργάτης του ελληνικού κράτους στην τιτάνια εθνική προσπάθεια. Συγκροτεί και αποστέλει στην πρώτη γραμμή πλήρως εξοπλισμένα και επαρκώς πλαισιωμένα κινητά χειρουργεία με τόπο. Σε μια Ελλάδα που στέναζε από τα δεινά του πολέμου, κάτω από την απειλή των βομβαρδισμών σε χώρους ακατάλληλους για νοσηλεία ασθενών και τραυματιών και με ελάχιστα μέσα, διακομιδές κατά ανάγκη τη νύχτα για αποφυγή αεροπορικών επιδρομών. 140 χρόνια Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 80 χρόνια Περιφερειακό Τμήμα Δράμας. Μια πολύ σημαντική προσπάθεια, ένα πολύ σημαντικό έργο με αλληλεγγύη, με αγάπη αλλά και με πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα που τις επόμενες μέρες θα εορτάσουμε το έπος του 40, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στον αγώνα αυτό των Ελλήνων στρατιωτών και είχε άμεση και ουσιαστική συμβολή. Πιστεύω ότι και στις μέρες μας είναι πολύ σημαντική και αξιόλογη. Μέσα από όλα αυτά τα μεγάλα προβλήματα με τους μετανάστες και τους λαθρομετανάστες, βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι το έργο τους και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, αλλά και εδώ και στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας, που ήταν άμεση και πολύ ουσιαστική η υποστήριξη και η συμβολή τους. Ειλικρινά είμαι υπερήφανος για το τμήμα της Δράμας, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, γιατί πραγματικά προάγει το εθελοντικό, το αλτρουιστικό, το ανθρωπιστικό πνεύμα που εμείς θέλουμε να μεταδώσουμε, να διαδώσουμε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία αλλά και κοινωνική συγκυρία που περνάει η πατρίδα μας. Όπως ξέρετε, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για 140 χρόνια είναι ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός εθελοντικός οργανισμός στην Ελλάδα. Τα προβλήματα αυτά δεν ξεπερνιούνται δυστυχώς εύκολα, διότι όπως γνωρίζετε υπήρξε μια τεράστια οικονομική λαιλασία. Παράλληλα όμως υπήρξε και μια ηθική λαιλασία. Επί 30 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς δεν ασχολούνταν καθόλου με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, δεν είχαν καμία σχέση με τις θεμελιώδεις αρχές του Ερυθρού Σταυρού, αυτές που ο μεγάλος ιδεολόγος Ερίκος Ντινάν έκανε πραγματικά σημαία, και με αυτές τις θεμελιώδεις αρχές ο Ερυθρός Σταυρός σήμερα ενεργοποιείται και δραστηριοποιείται σε 192 χώρες στην Ιφίλιο.
και έχει πραγματικά τιμηθεί με 3 βραβεία Νόμπελ. Θέλει λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Θέλουμε μια μεγάλη τεράστια προσπάθεια για να δώσουμε στους εθελοντές μας αλλά και στα στελέχη μας να πιστέψουν ποιες είναι οι πραγματικά αξίες, ποιο είναι το όρομα, ποιες είναι οι ιδέες, ποιες είναι οι θεμελιώδεις αρχές που πρέπει να έχουμε ως Ερυθρό Σταυρός, και αυτό το οφείλουμε όχι μόνο στους εαυτούς μας αλλά και στην κοινωνία η οποία μας παρακολουθεί, η οποία περιμένει από τον Ερυθρό Σταυρό να επιδείξει ήθος και ύφος.